η οικοδομή ή η ατμομηχανή της οικονομίας, όπως την αποκαλούσαν κάποτε σβήνει. Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν έχει τέλος. Αντί να κάνουμε γιορτές εδώ, όπως είναι ο Άγιος Μαθαίος ο προστάτης μας, θα κάνουμε μνημόσυνα σε λίγο. Η οικοδομή είναι 90% κάτω. Πως καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους εργαζόμενοι του κλάδου. Μόνο με διάφορα μεραμέθια και κουτσοδούλια που λέμε εμείς, ας το πούμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν πάει μπροστά και δεν γίνεται τίποτα, ας το πούμε. Δεν βγαίνει λεφτά. Γιατί όποιος ειδικά πάει έξοδα πολλά, είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά 37,7% συνολικά το 2011 σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης του κατά 23,7% το 2010 και κατά 26,5% το 2009. Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην κατασκευή κατοικιών κατέγραψε μεγάλη πτώση κατά 42,7% το 2011, έναντι πτώσης κατά 36,4% το 2010. Οι εκτιμήσεις για το 2012 δυσίωνες. Εκτιμάτε ότι θα είναι η χειρότερη ενδεχομένως χρονιά από το που ξεκίνησε. Ναι. Χειρότερη πιστεύω ότι θα είναι. Δηλαδή βλέπω δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα φως στο τούνελ. Έχουμε περίπου από 25% έως 30% μία μείωση κατ' έτος. Το θέμα είναι ότι οι οικοδομικές άδειες όσο πάει συρρυκνώνονται. Υπάρχουν πάρα πολλές οικοδομές οι οποίες είναι ατελείωτες και απόλυτες. Από τον κλάδο της οικοδομής ζουν περίπου 160 επαγγέλματα. Δεδομένης της κρίσης όμως, ήδη πολλοί εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας. Όλοι θα κλείσουμε. Αν δεν γίνει ανάπτυξη, όλοι θα κλείσουμε. Πολύ γρήγορα, μάλιστα. Η Κρήτη είναι σε καλύτερη θέση, γιατί επάνω πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχει εκεί το μεγάλο παρεμπόριο από στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Θράκη, από τους Βούλγαρους. Η έλλειψη ρευστότητας πνίγει την οικοδομή, δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καταρχάς είναι ο τραπεζικός δανεισμός αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, έτσι, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Άρα δηλαδή το χρηματοδοτικό είναι ένα, είναι η αστάθεια αυτή όλη η οποία υπάρχει, δηλαδή δεν ξέρουμε, ας πούμε, πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή πρέπει να οριστικοποιήσουμε ότι είμαστε στο ευρώ.